θέσεων των οπαδών του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά, όμως, εμείς γινόμαστε μάρτυρες. Γιάννη, να σε διακόψω, με συγχωρείς ένα λεπτό. Οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Μαρία, είναι μπροστά στη Μαρίνα στο Πασαλιμάνι. Μόλις είδαμε άνδρες στον Μάντα συλλαμβάνουν ένα αερό φύλαθλο. Ναι, ναι, είναι στη Μαρίνα στο Πασαλιμάνι αυτές οι εικόνες, μπροστά από το ρολόι, όπως είναι πιο γνωστή για τους Πειραιώτες η περιοχή αυτή. Είναι προφανής η επιδίωξη των δυνάμεων των ΜΑΤ να διαλύσουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται εδώ. Συλλήψεις δεν έχουν γίνει ακόμα από ό,τι μπορώ να ξέρω. Εγώ από εδώ δεν ξέρω, Μαρία, αν εσύ θες κάτι εκτός να ρωτήσεις. Εκτός από αυτήν που είδαμε πριν από λίγο. Τα επεισόδια πώς ξεκίνησαν, όταν οπαδοί είναι εκεί στην περιοχή που βρίσκονται. Είναι εκατοντάδες φιλάθλοι, Μαρία, εδώ αυτή τη στιγμή. Τόσο στην Γρηγορίου Λαμπράκη, όσο και στην Δευτέρα Μεραρχίας έχουν βάλει φωτιές σε κάδους σκουπιδιών. Το πνεύμα, το κλίμα μάλλον κάθε άλλο παρά ευχάριστο είναι. Το Πασαλιμάνι θυμίζει πεδίο μάχης. Εικόνες πράγματι πρωτόγνωρες για την πόλη του Πειραιά. Η αστυνομική βλέπουμε, Μαρία, εκεί. Βλέπουμε και πάλι μια επέμβαση των ΜΑΤ. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Προσπαθούν να διώξουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού προς την Δευτέρα Μεραρχίας, προς την περιοχή της Πειραϊκής και την Φρεατίδα. Δεν ξέρω, Μαρία, αν εσύ θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά πάντοτε. Ομόνια. Λοιπόν, η Ομόνια που έχουμε και νέα επεισόδια. Τα επεισόδια είναι δυσάρεστα ασφαλώς. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Μάλλον είναι οπαδοί του Ολυμπιακού οι οποίοι έχουν ανάψει φωτιές, φωτοβολίδες. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω, να διακρίνω τι ακριβώς είναι. Α, μερικές φωτοβολίδες βλέπω εκεί. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε θύματα. Δεν ξέρω αν είναι συγκρούσεις ή αν είναι απλώς επεισόδια με φωτιές. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις, είναι απλώς φωτιές. Είναι μια αγανάκτηση. Απογοητευμένοι οπαδοί ενδεχομένως, οι οποίοι δεν βρίσκουν τρόπο να εκφράσουν την πίκρα τους, τη στενοχώρια τους. Και θα έλεγα ότι εντάξει. Τα είδαμε, αμοντάρισα τα πλάνα, μόλις μας ήρθε. Δεν αρκούν οι λέξεις για να καταδικάσουμε ασφαλώς αυτά τα έκτροπα, αλλά γινόμαστε κουραστικοί να το επαναλαμβάνουμε, οπότε απλώς θα τα παρακολουθήσουμε. Βλέπετε τα ΜΑΤ. Νομίζω ότι έχουν κάποιο. Α, να οι φωτιές που έχουν ανάψει. Φωτιές από βεγγαλικά και από φωτοβολίδες. Δεν ξέρω αν γίνονται συγκρούσεις, δεν με έχουν μεταφέρει. Μάλλον ευτυχώς δεν υπάρχουν συγκρούσεις.